συγγνώμη, και η Didi με τον Παναγιώτη που έχουν πάρει 80 βαθμούς, δηλαδή. Όπου μας παίζουν στις τηλεοράσεις. Ήταν καταπληκτική. Ήταν καταπληκτική και στα δύο. Ωραίοι ήμασταν. 10. Δέσποινα. 10. Σταμάτη. 10. Κέτη. 10. 40 βαθμού. Καρέ του 10 έκατσε σήμερα. Πρέπει να έρθει στις πρόβες. Τη Δευτέρα ξεκινάει πάντα με μια άρνηση. Δεν μπορώ. Πολύ δύσκολο. Δεν μπορώ. Και είναι τελείωσε. Το κάνω τον ψυχολόγο τις Δευτέρες κυρίως. Η εμφάνισή του ήταν συγκλονιστική. Και είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι καλή επιλογή τραγουδιού. Αυτή ήταν καλή επιλογή. Λίγο σόνι με τον τρικό του κοντέ, παιδιά όμως. Δηλαδή ναι, καλά, Δημήτρη, πήγαινε στο τζαστ και άμα βάλει μπουζάκι, φύρα μου κλέφτηκα. Πάμε για το επόμενο. Καλημέρα σε όλα τα γλυκά ζουμπουλάκια του μαγιού. Είμαι ένας άνθρωπος που κοιμήθηκε 2 ώρες παρά 5 λεπτά, 1 ώρα και 55 λεπτά. Καθώς κοιμήθηκα 7 παρά και ξύπνησα 9 και κάτι. Τα έχω χάσει, δεν είμαι καλά. Είμαι όμως καλά, γιατί ρε παιδιά, γεμίζω ενέργεια από αυτά που κάνω, παρότι μπορεί να είναι εξουθενωτικά ή τόνα πάνω στ' άλλο και στριμωγμένα, ειδικά στο πουσουγκού δεν το συζητώ, αλλά εντάξει. Ας μην κρυφτούμε πίσω το δάχτυλό μας, όλη η εβδομάδα είναι busy, με ξέρεις την Τετάρτη, τα ξέρετε. Τι κάνετε, πώς είστε? Α, δεν θέλω να το μάθετε από μένα, αλλά η ημέρα σήμερα είναι η ημέρα 5. Είναι η ημέρα 5 του vlog μας, φάγαμε το γαϊδαρό, έχει μείνει τίποτα. 20 μερούλες που θα περάσουν νερό μαζί σας, μαζί μας, μαζί τους. Και που έχουν ένα στόχο, ένα σκοπό, να μας χαλαρώσουν, να μας υπενθυμίσουν ότι κάποτε ήμασταν κουτσούνια, τσιριμόγκουλα μπομπιρίδια, τα οποία αδειμονούσαν και ένα χαβά είχαν να φτάσουν τα Χριστούγεννα, να έρθει ο Βασίλης με τα δώρα. Παρότι η ζωή μας έχει προχωρήσει και έχουμε την ευλογία να είμαστε εδώ και καλά και έχει τις δυσκολίες της, έχει τα πάνω κάτω της κτλ. Εμείς κλείνουμε το μάτι σε όλο αυτό και ξυπνάμε, σκουντάμε αυτό το παιδί και μαζί του κάνουμε Χριστούγεννα και επαναφορτιζόμαστε για τη χρονιά που έρχεται. Στεναχωρήθηκα τώρα. Advent. Adventιά καλαντεριά και φωτιά στα μπατζάκια μας, φίλες και φίλοι, διότι εγώ κανονικά έπρεπε ήδη να έχω κάνει μπάνιο, ήδη να έχω ντυθεί, ήδη να είμαι στο δρόμο, αλλά έχω αργήσει. Αλλά να σας πω κάτι. Ξύπνησα. Και αυτό είναι ένα θαύμα. Ένα μικρό θαύμα των Χριστουγέννων. Ένα θαύμα που υποδηλώνει ότι υπάρχουν θαύματα. Άκου τώρα τι είπε πριν το πρωί αυτό. Λοιπόν, πού είσαι? Πού είναι η μέρα 5? Πού είναι η μέρα 5 στον πύργο των Αθηνών, ναι? Νάτι. Ποια είσαι εσύ, μια σε εδώ. Αυτή η κοπελιά, παιδιά, εδώ στην ημέρα 5 ή πλένει πιάτα ή ζυμώνει κάτι που θα το φάω εγώ αμέσως τώρα. Κάτσε που ανοίγει. Έλα, γονί. Άλλος Άι Βασίλης! Άλλος Άι... Εντάξει. Υπάρχει κι άλλος Άι Βασίλης μέσα σε αυτό το πράγμα. Δεν ήταν μόνο Thug Life, ήταν ο παραδοσιακός, ο κανονικός, της Coca-Cola που λένε, ο οποίος θα μου δώσει τώρα μια γευστική εμπειρία που πολύ θέλω. Διότι είναι ένα πουσάρισμα, ένα μπουστάρισμα. Είναι ανάγλυφος, είναι λίγο σαν το Χατζιεβάτη. Μοιάζει με φίγουρα του Καραγκιόζη. Μοιάζει και με νάνο από αυτούς τους νανάκηδες της Χιονάτης που είναι στις αυλές. Νομίζω ότι μόλις τρώω τη σοκολάτα το πρωί διαστέλλονται οι αμφιβληστροειδείς μου, έτσι. Περνάει η ζάχαρη μέσα στο αίμα κατευθείαν. Ξυπνάω. Πώς θα τρώω σοκολατάκι όλο τον χρόνο? Άντε, σας τη χαρίζω σήμερα, λιτλάκια καλή είσαστε. Μην ξαναπετύχω μόνο και την καριδάρα, την τόση, την καριδόπαλα, την σοκολατόπαλα, την Ferrero de Meco. Δεν θέλω. Το challenge σήμερα είναι να μείνει τα μάτια ανοιχτά, θα σου βάλω δύο δολυφίδες. Εδώ και εδώ. Γιατί η ζωή όταν κάνεις vlog μας είναι αλίπητη, αδυσόπητη. Πάμε για δουλειά, παραλαμβάνουμε τζολάκι,
Επιστρέφουμε στη βάση μας και οργανώνουμε τη βδομάδα μας μαζί. Τη δεύτερη βδομάδα του Δεκέμβρη. Πρέπει να με μισείτε μερικοί που μασάω και μιλάω. Συγγνώμη, δεν το έκανα επίτηδες. Αλλά σε λιγώνει αυτό το πράγμα. Mission accomplished. Μπάνιο ντύσιμο, φεύγουμε. Και να είμαι φίλες και φίλοι στην πέτσα, ντυμένος σαν να μην υπάρχει fashion police ποτέ. Έβαλα πραγματικά ό,τι βρήκα μπροστά μου, έκανα ένα μπάνιο σε fast forward, σαν το Harry Clean στο γάμος αλλά ελληνικά, δεν ξέρω να θυμάστε τη σκηνή. Έτσι το έκανα στα γρήγορα. Ντύθηκα, ήρθα και πάω να δω τι κάνουν οι καλές μου φίλες. Καλημέρα, Παναγιώτη. Τι κάνεις εσύ πώς εδώ? Είσαι? Γιατί δεν βάφεις κάποιον? Ερχόμουν στο... στη γύρα να δω ποιος έχει έρθει. Να σου πω, με άλλο μαλλί σε πια. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Πάρα πολύ, με γεια. Με λίγο που το κάνω πιο κοντό, αλλά δεν θέλω. Και πιο κοντό, και πιο κοντό θα σε ψηλώνει. Ψηλώνει. Γιατί το κοντό μαλλί ψηλώνει. Ναι. Το ξέρεις αυτό. Ναι. Το μακρύ κοντένει. Το αντίθετο. Με παίρνουν ή σε παίρνουν. Σε καλούν, εσένα, ναι. Τώρα ποιος και να είναι, τέτοια ώρα ποιος είναι. Να σου πω, χθες έσκησες. Ευχαριστώ, μωρό μου, ευχαριστώ. Α, η Ζωή Παπαδοπούλου. Τι κάνεις, πού είσαι, δεν σε βλέπω. Είμαι δεξής. Γιατί είσαι σκυμούλα. Ναι, δεν μπορώ, δεν είμαι. Μάνα, αλλά. Η ωρεοπάθεια της καλλιτέχνηδος δεν έχει φύγει. Τελείωνε ρε. Έλα καλά, κλείνω, περίμενα. Κλείνω κάμερα εννοώ. Τα είπαμε λίγο με τη Λεχώνα, τη φίλη μου, την ασαράτιστη. Την οποία όμως αυτή η αλλαγή στη ζωή της, αυτή η αλλαγή του στάτους, από κόρη σε μάνα, δεν της άλλαξε την ωρεοπάθεια και την κοκεταρία. Πάμε να δούμε τις άλλες κοκεταρίες. Όμως εσύ... Άννα Βύση, ακούς πρωί-πρωί. Είσαι ο τελευταίος μου σταθμός. Αστέρι μας... Μίλησέ μου για το αστέρι αυτό. Να αναβήσει. Όχι, το αστέρι στο κουτελό σου. Πώς πήγε, αγοράκι, πώς πήγε, σκίσατε, σκίσατε. Πήγε πάρα πολύ ωραία. Ναι, σε είδαμε. Σε είδαμε. Εγώ πήγα με την ψυχολογία ότι φεύγουμε. Το ξέραμε. Αλλά, ο Χάρης ο Λεπιδάκης φταίει, δεν φταίει εσύ. Ο Χάρης Λεπιδάκης φταίει. Ποιος φταίει. Που μας έκανε την καρδιά περιβόλη. Δεν μπορούσαμε να βγάλουμε την εκπομπή εχθές όλη μέρα από τα στεναχώρια μας. Δεν είχαμε μούτρα να βγούμε στον κήπο. Δεν είχαμε μούτρα να βγούμε στον κήπο, λοιπόν. Ελένη, ορίστε. Δεν μιλιέσαι με την Ιακώ που σου κάνει μελίκα με τόζε χθες. Ότι χθες πήγα στο θέατρο. Πήγα στο θέατρο στη στέγη να δω το σπιρτόκουτο του Γιάννη Κονομίδη. Και... λένε ότι είναι συγκλονιστικό. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, ήταν όντως. Ότι είναι παραστασάρα που γελάς, κλαις, καταπληκτική φωτισμή. Καταπληκτική φωτισμή, σκηνικό, ταλαντούχοι όλοι, μουσικές, τραγούδια. Εγώ το προτιμούσα musical τελικά, γιατί στην ταινία σου σφίγγεται το στομάχι. Όχι, στην ταινία... Στο musical γελάς κιόλας, βγαίνει σάτυρα περισσότερο. Στην ταινία τα νεύρα μου φύγανε κρόσια. Αυτό σου λέω, ότι εκεί δεν φεύγει κρόσια. Γελάς πολύ. Πάρα πολύ. Το κορυφαίο είναι ότι με το που μπαίνω και έρχεται η κοπέλα να μας κατευθύνει στη θέση μου, λέει τώρα σας έβλεπα στο vlog, όχι στην εκπομπή. Έλα ρε εσύ. Στα vlog, δεν ευχαριστούμε πολύ. Α, το καλό. Γιατί στην εκπομπή είμαι ευελπιστή. Σε κακό χρόνο να έχω. Χαίρομαι πολύ, Μαρκά του. Τι κάνετε, δεν είναι καλά, κάτι. Δεν είναι πού. Να σου πω, πώς τη λέγανε ταξιδέτρια. Α, δεν μου συστήθηκε, αλλά μας έβαλε σε λάθος η σειρά η γλυκούλα μου από τη χαρά της. Δεν μας έβαλε στη λάμδα για την κάπα και αλλάξαμε μετά. Ευχαριστώ, αγαπητή ταξιδέτρια που μπορεί να σε λένε και Ελένη, σαν την Καλλιόρα ή Μαρία, σαν τη γειτονιά. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθεί τα vlog μου. Μ' αρέσει η μητούλα σου πάρα πολύ, με ενθουσιάζει. Ξεστή. Μεταλλάσσομαι σιγά σιγά σε Ρούντολφ. Νομίζω ότι το Christmas Spirit το έχει παρακάνει στην περίπτωση. Κοιμήθηκα μία ώρα και κάτι. Κοιμήθηκα 7 παρά με 9 και κάτι. Μόνταρα. 3 ώρα έκατσα να μοντάρω. 3 ώρα. Τρει ώρα έκατσα στον υπολογιστή. Γιατί το κάνει αυτό στον εαυτό σου, συγγνώμη παιδιά, και εσά το κάνει, αλλά γιατί το κάνει αυτό στον εαυτό σου, Παναγία. Απάντησε μόνη σου για τα παιδιά. Μισό λεπτό, έχουμε άλλη μια ακροάτρια. Παναγιώτη μου, σου υπενθυμίζω κάτι. Να ευχαριστήσουμε την κυρία στο αεροδρόμιο. Που... θυμάσαι που ταξίδεψα στη Χίο και μου είπε: είμαι θαυμάστρια, φανατική του Παναγιώτη, σε παρακολουθώ. Με αναγνώρισε! Κυρία στο αεροδρόμιο, κυρία στο αεροδρόμιο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και εσάς μπορεί να σας λένε Μαρία ή Ελένη ή και Μελίκα. Κρίμα που δεν ρώτησε το όνομά τη. Ήρθανε και τα άλλα κανάλια. Με είδες. Σε είδα. Με βρήκες λίγο παραπάνω ξεκολιάρι από ό,τι... περνάει αυτό, μπορώ να το συνεχίσω. Εντάξει, η λέξη κόλλος είναι κόλλος, τι να κάνουμε. Ήμουνα λίγο γυμνούλης. Σαν άντρας καραπ***ας ήσουν. Α, Χριστέ μου. Εσύ τι κάνεις. Τώρα ξυπνάω. Πώς πάει το κοινόβιο.
Καλά, καλά. Λοιπόν, το κοινόβιο έχει το εξής καλό. Το ότι μένατε μαζί εσείς οι δυο, ναι, συν την άλλη την Τρίτη, είναι ότι είστε τόσο κομμάτια από τις δουλειές που τι στο διάλογο, κάποια θα ξυπνήσει τις υπόλοιπες. Ναι. Σήμερα θα σου πω κάτι φοβερό. Η χαρά εκτός από το ότι είναι εδώ και κάνει ό,τι κάνει που τη βλέπεις εδώ. Δουλεύει κιόλα. Μόλις παρακολουθήσαμε μια κατάφορη σπόντα του Δημήτρη Πανόπουλου προς τη Χαραμικρούτη που θα μεντήσεις. Μωρή! Έρχομαι κι εγώ. Δεν μιλάνε έτσι στους συναδέλφους. Πηγαίνετε, ντυθείτε και έρχομαι. Βασικά έρχομαι. Πάμε να ντυθούμε. Όχι, πάω κι εγώ, δεν γίνεται όλοι. Όλοι μαζί, ο τεράστιο είναι το καμαρίνι μας. Και δύο τετραγωνικά μπορεί να είναι. Τάξεις και ηθική. Ωραία! Κάτσε να μαζέψουμε. Καλά, ρε χαρά. Από τι ώρα ξέρει τι κατάφτιαξε τόσο ωραία εδώ μέσα. Ωραία! Ένα ρουκαλάκι δεν μαζέψατε. Για αλήθεια, εγώ έφυγα σαν το σύμφωνα, σαν εσένα. Εσύ άντε. Οι υπόλοιποι είχαν το χρόνο. Που μου τη λες κιόλας, για πες. Είμαι και ενδυματολόγος, οπότε όφυλα να τα φτιάξω. Βρισκόμαστε στα μισά του ντυσίματος, θα το δείτε ολοκληρωμένο σε πάρα πολύ λίγο, αλλά ήρθε η Νατελία Αργυράκη με έκτακτη επικαιρότητα. Παιδιά, δεν θέλω να τρομάξετε. Ναι. Τι μιζέρια είναι αυτή. Σπιρτόκουτο The Musical. Η άλλη επιλογή ήταν, δεν ξέρω αν μπαίνει μπιπ στο αυτό. Θα βάλω μπιπ. Φτιάξτε το έλο. Φτιάξτε το έλο. Ναι. Mm-hmm. Και είπα να μην πάρω την μπλούζα που λέει φτιάξτε το. Ενώ μου τέλειαζε. Όχι, ναι. Και είπα, τι μιζέρια είναι αυτή. Αυτή είναι πιο, περνάει πιο. Χωρίς να βρίζουμε. Mm. Πολύ ωραίο. Φυστά. Θα το βάλεις στον αέρα. Όχι. Okay. Ενώ θέλω. Ενώ κλείσε τώρα να σου πω τα ιδιωτικά μας. Το επιθυμείς. Α, πάμε για κάποια ιδιωτικά. Ναι, κλείσε τώρα. Μα συγχωρείτε ένα δευτερόλεπτο. Με συγχωρείτε, παιδιά, ε. Έκτακτη επικαιρότητα. Ήρθε. Ήρθε. Ήρθε ο Τάσος. Ήρθε ο Τάσος. Ήρθε όμως. Τάσο. Έλα. Ο Τζο ήταν τον φυσάω, βγάζει την γλώσσα. Συνέχεια. Αλλά ο Τάσος τον καταφέρει, η Αλίκη κατάφερε να μας τρομάξει με τον Τάσο. Άνοιξε απότομα την πόρτα και το πετάει έτσι. Ου, στη πώς έκανε χαρά. Και αυτό το πλάσμα. Και αυτό το πλάσμα. Ποιον μπορεί να τρομάξει. Να τρομάξει αυτό το πλάσμα. Πώς γίνεται ρε χαρά να τρομάξει με αυτό το αγγελάκι. Τι κάνει. Α, κοιτάξτε αυτή. Τώρα. Για να δω, ναι. Αυτή. Θα προτιμήσω την. Και τις δύο. Μ' αρέσουν και οι δύο. Είναι για πώς πιστεύεις. Ναι. Κάναμε τη μιζέρια post. Μπείτε στο Instagram στα Ταλή Σαργυράκη και ακολουθήστε την κιόλας. Δεν και πιστεύω να μην με ακολουθείτε, παιδιά που είστε. Κάποιοι μπορεί, σε κάποιους να έχει διαφύγει αυτό. Λοιπόν, δώσε φυλάκι Τάσο, δώσε φυλάκι. Λοιπόν, πριν διθήσεις, περίμενα να δείξω το πουκαμισάκι μου το τέλειο από Open Trade. Κρατήσαμε το λευκό μέσα για να σπάει λίγο την καφετήλα και αυτό το λεμετό. Από κάτω φοράμε ένα πολύ ωραίο μαύρο παντελονάκι και ένα παπουτσάκι φυσικά από Μιγκάτο. Άλτο. Είναι η μάρκα, η Μιγκάτο τα φέρνει στην Ελλάδα και από τη Μιγκάτο τα παίρνουμε τα Άλτο. Εσύ ξεφρακώ. Τι έχετε πάθει όλοι μετά το Just the Two of Us. Κάτι, δεν μπορώ να σου πω. Εγώ επιστρέφω αυτό το κουτσούνι στην. Στην κατοχό του. Στην κτήτορ που λέγαμε και στα. Στην κτήτορα. Στην κτήτορα. Που λέγαμε και στα λευκόματα όταν ήμασταν μικρά. Πού είσαι εσύ. Ευελίνα, σε ευχαριστώ πολύ για αυτό το δώρο. Επειδή δεν σου είχα πάρει τίποτα στα γενέθλιά σου, πήρες τον Τάσο. Σκέφτηκα να σου δωρήσω ένα δώρο ζωής, ένα δώρο με ζωή μέσα του. Ένα δώρο με ομορφιά. Σε ευχαριστώ, είναι το καλύτερο δώρο αυτό το μουσούδι. Με ζουζουνιά. Μουσούδι, κομπορημοσύνη. Έχει πολύ κομπορημοσύνη, γιατί και αλτρουισμό. Ναι, και αλτρουισμό. Έτασή μου. Γεμπελισμό. Έχει τόσα πολλά πράγματα που μπορεί να χρησιμοποιήσει. Όλα αυτά μόνο σε αυτό το πράγμα που είναι μισό κιλό. Είναι τέλειο. Τάσο. Βαφτιότα. Σου θυμίζει τον Τζόι μου, άσε με. Άσε με. Σου λείπει ο Τζόι σου. Πάρα πολύ. Εγώ να τον δω από πρώτα. Χθε τον είδα, αλλά ξέρει. Αλλά σου λείπει πάρα πολύ. Χθε τον είδα προχθέ. Έτσι ήταν κάτερον. Χθε έτρεχα σαν το Βέγγονα. Αχ, ξέρω, αλλά έσκησε. Σταμάτα. Δεν σταματάω γιατί παρά είσαι στον καλύπια. Και παρά ήμασταν γυμνοί επίσης. Ναι. Και χθες ήταν σε έξινες overload το διάπανε για τις Ραφαηλίδες. Πανιχτά, σακάκια, πράγματα. Θάματα. Βάλαμε το πράσινο στη μύτη μας. Έρχεται η Ελένη να κάνει τη δουλίτσα της τώρα. Τι έπαθες. Τίποτα, έβγαλα κάτι σπηριά και το μελάνιασα από το σπάσε. Και μου βάζει πράσινο. Και μου βάζει πράσινο. Κάτω από το make-up, γιατί το πράσινο δημιουργεί ψευδέστηση και το εξαφανίζει. Το βοηθάει στο να το καλύψει το make-up. Είναι κόλπα εδώ των μακιγιέζ. Βαμμένος πανέμορφος, βαμμένη πανέμορφη, βαμμένη όλη πανέμορφη και ενημερωμένη φουλ, ενυδατωμένη φουλ.
Πάμε σιγά σιγά. Από την άλλη πάω εγώ γιατί έχω την τσάντα. Ναι, και εγώ από την άλλη θα έρθω. Απλά θέλω να πω μια καλημέρα εδώ. Καλημέρα, κορίτσια μου, όμορφα. Καλημέρα. Τι κάνετε? Μέσα. Βιάζομαι, πάω στο πλατόγκ. Βιάζομαι γιατί έχουμε δουλειές με φούντες. Πάρα πολύ καλά, όλα δεκάρια. Ναι. Και οι δύο εμφανίσεις. Πήραμε 80 βαθμούς. Ευχαριστούμε. Όπως καταλαβαίνετε, δεν φύγαμε τελικά. Ήμουν σίγουρος. Γιατί? Εντάξει, τώρα πια κάθε Σάββατο είναι επίφοβο. Στοιχηματάκι τώρα, πάμε στοιχηματάκι. Πρωτοχρονιά, παραμόνο πρωτοχρονιά είναι ο τελικός. Ωραία. Έχει άλλα 3-4, πόσα είναι, τα Σάββατα. Θα φτάσεις τελικό. Τελικό? Θα τελικό. Για μένα είναι άπιαστος στόχος ο ημιτελικός προς το παρόν. Τρέχω γιατί με περιμένουν. Περιμένουν τα καλά μου τα παιδιά, καλά μου συνεργάτες και εγώ έπιασα κουβέντα με τα άλλα καλά μου παιδιά, τους άλλους καλούς μου συνεργάτες, την Ειρήνη Αρβανίτη και την Ελίνα Δελαλοπούλου. Αλλά τα καλά μου τα παιδιά, καλά μου συνεργάτες, με περιμένουν κι άλλο. Κι άλλο με περιμένουν. Πού θα βρεις άλλο τέτοια κορόιδα? Φωτογραφηθείτε λίγο, αγάπες εσείς. Αλλά ναι, και εμένα μου αρέσει και σούπα. Οι φακές με όλους τους τρόπους. Σταματήστε να τότε φακές πρίζουν. Σταματήστε! Ναι, αλλά όπως είπε και ο κύριος ξένος που είχε έρθει εδώ, δεν πρίζουν τα όσπρια. Πρίζει η καθημερινότητα. Και τι του είπα εγώ. Τι του είπες εσύ, για γύρνα να πεις. Τότε να κόψουν την καθημερινότητα. Τότε να κόψουν την καθημερινότητα, αρχίζει τα όσπρια. Ήρθε και αυτός να με τρελάνει. Ναταλία, εχθές με βρήκες καθόλου σεξι? Δεν κοιμόμουν. Κοιμόσουνα. Και εγώ ξεβρακώθηκα. Αλλά είδα που σου γράφανε έτσι Παναγιώτη γδύσου κι άλλο. Άρα έπρεπε, είχα κι άλλο. Υπήρχε περιθώριο. Εσύ ήσουν εκεί. Εγώ ήμουν εκεί, σε καμάρωσα. Με απείλαυσες και απείλαυσα κι εγώ τη δική σου παρουσία στο χώρο που γεμίζει με θετική ενέργεια. Με άδρα. Και τι άλλο γεμίζει το χώρο, θα ήθελα κομποριμοσύνη. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Μόλις μπήκε στο πλατό καλεσμένος μας ο σημερινός, ο Αλέξης Γεωργούλης. Και εμείς θα κάνουμε αυτό που αγαπάμε να κάνουμε στις συνεντεύξεις. Να τρώμε. Λοιπόν, εντάξει, να σας πω κάτι. Έκανα εκπομπή, πήγα τζαστ, γύρισα το βράδυ, μόνταρα, σηκώθηκα μετά από μια μισή ώρα ύπνου κτλ. Αν έκανα και προετοιμασία διατροφής και ήμουν με τα τάπερ εδώ πέρα, δεν θα ήμουν καλά, θα ήμουν για μέσα. Οπότε, λοιπόν, σήμερα δεν παίζει, ημέρα 5. Έχω φάει ήδη μια μπαγκέτα μεγαλοπούλα, μαύρη, και τώρα πήρα και μια τορτίγια και θα συνεχίσω με ψαράκι μου. Πώς σχέθηκε ψαράκι μανούλα σήμερα, όταν θα πάω μαζί στο Τζόι, ότι έχει κάνει ψαράκι. Θα σας έλεγα να έρθετε, αλλά δεν ξέρω πόσο ψάρι έχει κάνει. Δεν έχει κάνει καρχαρία ολόκληρο. Δεν έκανε, ας πούμε, κάποιο κήτος. Ψάρι. Αν και ο καρχαρίας είναι ψάρι. Αν έχει καρχαρία, θα έρθετε. Ολόκληρο, ναι. Πάμε. Αν έχει ένα φιλετάκι. Μπαίνουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής, όπου να είναι θα έρθει καλή ώρα να μας φρεσκάρει. Στάταρτ, ξέρω. Δεν με έχει πάρει, είχα πάρει, πέρασα τώρα, δεν με είδε. Και μετά πάμε σπίτι. Μετά το meeting, μαζεύω ζωλάκι. Και έχουμε και family reunion. Έχει και Γιαννάκη, έχει και η Βίτσα, έχει και Τζολάκη, έχει τις αδερφές μου, όλες, και τις δύο δηλαδή. Και μετά έχει σπίτι, μπάνιο, μοντάζ. Αλλά μετά ξεκούραση. Merry Christmas. Γεια σας αστέρια, τα λέμε το Σάββατο με υγεία. Γεια σου φεγγάρι μας. Oh, I'm the moon. Κορίτσια, μαντέψτε ποιος ξανά είναι μαζί μας. Ποιος? Ο Ρούντολφ! Ρούντολφ το ελαφάκι με καρδούλα τα πίνει. Σαν πέφτει το βραδάκι, έχει μύτη φωτεινή. Οι φίλοι του λαμπιώνει, τον φωνάζουν και γελούν. Τη μύτη του στο χιόνι, κυρίβει όταν του μιλούν. Δεν λέει χόνι. Κυρίβει. Δεν ξέρω μόνο τι λέει. Μια πρωτοχρονιά. Υπό Άι Βασίλης. Ρούντολφ, είσαι εσύ όπως έχεις μέσα σου το φως. Θα το κάνουμε κάθε τα μέρα. Τα λάφια στο κόπαδι. Όχι, μέχρι εκεί. Χαμηλώνε τα αυτιά. Εγώ λέω να το κάνουμε κουπλεδάκι, ρε φρενάκι, σαν στο τζαστ. Η ώρα έχει πάει 108. Με την καλή μου φίλη Ευελίνα βρισκόμαστε στον καλό μας φίλο Βενέτη. Γιατί μιλά σιγά, θα πρέπει να το δυναμώνεις στο μοντάζ. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Έχω τέτοιο μέταλλο που ψιθυρίζω και με πιάνει. Ναι. Μα, πικάρι. Κοίτα εδώ.
Τσουκου τσουκου. Βάλει τέτοιο που σου δείχνει την ένταση. Αμέ. Έχουμε εδώ τεχνολογία στο κανάλι. Εδώ έχουμε την περίπτωση non-binary dog, όπου τον βλέπω αυτό το σκύλο εδώ και 2 χρόνια και είμαι συνέχεια έλα ρε καπτερέ, έλα ρε κούκλε, τι άντρα είσαι εσύ, και είναι κορίτσι. Είναι η Ήρα. Ήρα, τι κάνεις Ήρα? Πήγες να σταθείς μέσα? Έχεις και εσύ ρε κοριτσάκι μου, μια μουζουδίτσα τέλεια, μια μουζουδίτσα τέλεια. Τι κορίτσι είσαι εσύ, τι κορίτσι είσαι εσύ. Η Ήρα είναι του καναλιού, είναι αυτή που απέμεινε. Είχαμε την Ήρα, είχαμε και την Κανέλα, κάποτε είχαμε και τον Κανέλο. Και τώρα έχει μείνει μόνο η Ήρα εδώ πέρα να φυλάει θερμοπύλες. Ήρα, θες παρέα να σου βρούμε? Θες ένα σκυλάκι να κάνεις παρέα, γιατί με τον Προκόπη τον παλιόγατο δεν τα πάτε καλά? Τρελαίνομαι για τα ρουθούνια σου. Έχει μεγάλα ρουθούνια. Ήρα, Ήρα, είσαι όμορφη. Αγαπήστε την Ήρα, παρακαλώ. Αγαπήστε την. Εμείς την αγαπάμε ήδη. Φεύγουμε από το κανάλι πολύ πιο αργά από όσο υπολόγιζα. Ελπίζω να προλάβω την οικογένεια στο σπίτι πριν φύγουν οι άλλοι για κιάτο, η Δήμητρα με τον γαμπρό μου, το Μάκη, και τον ανιψό μου, το Γιαννάκη. Να τους δώσω και το αρκουντάκι. Να τα μοιράσουν εκεί με την Ήβη να κάνουν τα κουμάντα τους, γιατί δεν βγάζει άκρη με τα τρίχρονα. Να τους πεις πάρε εσύ αυτό, πάρε εσύ εκείνο. Ας γίνει μοιρασά όπως κρίνουν. Έχουν την εμπειρία, τη γνώση. Πάμε πατρικό. Πάει ο θείος να δει τα νύψια. Δεν ξέρω αν θα είναι εκεί ήδη. Ο Γιαννάκης είναι σίγουρα. Θα τους αρέσει. Θα τους αρέσει το αρκουντάκι, η έκπληξη. Έλα δούμε. Λέτε να τα θέλει και ο Τζόι. Παιδάκι είναι κι αυτό. Πού είναι ο Γιολάκης? Πού είναι ο Γιολάκης? Πού είναι ο Γιολάκης? Πού είναι τα γόρια? Πού είναι τα γόρια? Πού είναι τα γόρια? Πού είναι τα γόρια? Πού είναι τα χαλό μου τα γόρια? Η καρδούλα σου θα σπάσει. Γεια σας! Νάτος ο κόσμος ο καλός! Τι κάνετε, πού είσαι γαμπρούλη? Καλά είσαι? Γιαννάκη! Θα μου κάνεις μια γκαλιά, θα μου κάνεις μια γκαλιά. Όλοι μαζί, όλοι μανί, όλοι μανί. Πέρασες τελεία. Πήγες και στα μηχανήματα στο περίπτερο, έμαθα. Ήταν ωραία. Η Ήβη που είναι? Έκανε μηχανάκι. Η Ήβη που είναι? Έφερα κάτι που μου δώσανε για μικρά παιδιά και το έφερα για σένα και την Ήβη, να το μοιραστείτε. Περίμενε, το φέρω. Σήκωσε το να δεις. Διάλεξε τι θα πάρεις εσύ και τι θα δώσεις την Ήβη. Το αρκουδάκι στην Ήβη. Α, το αρκουδάκι το πήρε ο Τζόι. Το αρκουδάκι το διάλεξε ο Τζόι. Το πήρε ο Τζόι. Πέτα τούτο. Δεν θα στο φυλάξω εγώ εδώ, αγάπη. Πάμε σπίτι μας, πάμε σπίτι μας. Παπουτσωμένος γάτος αλέρ. Μήπως είναι λίγο μεγάλες αυτές οι μπότες, πιανού είναι? Ποιανού είναι οι μπότες αυτές, Γιάννη? Δήμητρας. Της μαμάς σου? Και γιατί τη λες Δήμητρα, επειδή είναι αδερφή μου? Ενώ άμα την έλεγες για σένα, πώς θα την έλεγες? Είσαι κούκλος με αυτές τις μπότες, να τις φορέσεις, να μην τις ξαναδώσεις. Να πηγαίνεις στο σχολείο με αυτές. Καμιά μέρα που βρέχει. Εδώ μην τσακίζουμε μανοφάι, ψαράκι, ελίτσα. Κι Άγιος ο Θεός. Εδώ αργολιώνουμε, αργολιώνουμε. Η γιαγιά με τον εγγονό της που λένε για μια γειτόνια. Ξαδέρφη, ξαδέρφη. Δεύτερη ξαδέρφη του μπαμπάς πρέπει να είναι. Δικιά σου ξαδέρφη είναι? Ναι. Δεύτερη ξαδέρφη. Να είναι καλά. Του συνάντησε και πολύ καλά λόγια και τα πει αυτά. Και το άλλο που συμβαίνει εδώ είναι Γιάννης στο τετράγωνο. Κουτουλήσατε? Ναι, με το λάπτοπ. Τι έγινε Γιάννη, κρύβεσαι από το vlog του θείου σου? Α, μας βλέπει από την κάμερα. Τώρα έχουμε καλό καθαρισμό. Θες να σου βάλω νήμα? Είμαι χάλια. Έχω κάνει, παιδί μου, νήματα τα πάντα έχω κάνει. Θυμάστε που πόναγε το δόντι μου προχθές και μου είπατε να πάω στο δόντι? Δεν πάω. Έχω. Πότε θα ξανάρθεις να με δεις, να με εξετάσεις? Όχι, οι άλλοι πηγαίνουν στον οδοντίατρο. Εμένα έρχεται ο οδοντίατρος. Γιατί μέσα εσύ λίγο και να πάτησε, γιατί είναι χάλια. Πάτησε το δύο. Όχι. Δεν θέλω τίποτα. Δεν θες τίποτα να πεις? Να σου πω κάτι, την καλύτερη δουλειά κάνεις, δεν θα λες που σου λένε. Λοιπόν, κύριε Γεωλάκο, ετοίμασε τα πράγματά σου. Πήγαινε, Τζόι, πήγαινε, ετοίμασε τα πράγματά σου όλα. Βάλτε ένα στο σακουβαγιαζάκι σου, το backpack, και ετοιμάσου, πάμε σπίτι. Thank you.
Τσόι βρίσκεται σε κάποιο σοκ. Καθίστε να δώσω λίγη θαλπορία εδώ. Τζόι, είσαι σε σοκ. Έλα εδώ να μου πεις, έλα να μου πεις. Τι έγινε, μπήκες στο σπίτι και βλέπεις ένα χαλί που δεν έχεις ξαναδεί. Τι χαλί είναι αυτό? Τι χαλί είναι αυτό, σου αρέσει? Σου αρέσει ή σου λείπει το κόκκινο το άλλο? Σου λείπει το κόκκινο. Α, ήδη το βολεύεσαι. Μια χαρά σε βρίσκω, φίλε. Ο καλύτερος του χωριού είσαι. Έλα εδώ να ξεζαλωθούμε, να χαιρετήσουμε τα παιδιά, γιατί έχουμε δουλειές με φούντες. Λοιπόν, πριν σας ευχαριστήσω εσάς που ήσασταν μαζί μου και στη σημερινή ημέρα, που πάλι δεν έχω ιδέα τι έχω τραβήξει και θα τα δω αμέσως τώρα που θα πω για μοντάζ, θέλω να ευχαριστήσω τους φίλους μου από τη Φρέζιτερ, οι οποίοι είδαν ότι έχω γίνει σαν το Ρούντολφ και έχω βγάλει τα σπυριά εδώ πέρα, τα οποία έχω σπάσει, έχουν μελανιάσει. Κάποιος μου έγραψε ότι μπορεί να είναι σταφυλόμακος. Δεν είναι. Είναι τρία σπυριά μαζί τα οποία τα έχω ξεσκίσει εγώ. Και μου στείλαν παιδιά το αγαπημένο μου σετ περιποίησης, το Mild Wash, το πλούσιο αφρό για το πρόσωπο και την εντατική την 30+, τα οποία μου είχαν τελειώσει και μάλλον και γι' αυτό γέμισα και σπυριά. Και ευχαριστώ πάρα πολύ εκεί στη Fresden. Θα τα τιμήσω δεόντως, έχω αδειάσει πολλά από αυτά και πραγματικά έχω μείνει πολύ ευχαριστημένος. Κύριε Joy, εφόσον ήρθατε στην οικία σας και είναι όλα στη θέση τους, ο Joy στο σπίτι του, το δέντρο αναμένο, το αγόρι μου φαγωμένο, κατουρημένο και χεσμένο, είναι η στιγμή να κλείσουμε αυτό το vlog μας την ημέρα 5, να χαιρετήσουμε τους φίλους μας, να τους πούμε ότι θα τα ξαναπούμε αύριο στις 2:20, δηλαδή στην ημέρα 6 αυτού του vlog μας, όπου θα είναι μια νέα μέρα για μας, με τις δουλειές της, με τα τρεξίματά της, με τη χαλαρότητά της, αλλά πάντα με τα χαμόγελά της και την καλή της διάθεση, η οποία καλή διάθεση να πούμε πως είναι εγγυημένη από τον ειδικό αυτόν εδώ. Μέχρι να ανέβει το επόμενο vlog μας, δηλαδή αύριο στις 2:20, εγώ και ο Joy θέλουμε ένα στολί εδώ και καλά. Φιλιά πολλά!